Γεια σας. Σήμερα δεν είμαστε στην κουζίνα μου. Είμαστε στην κουζίνα του Δημήτρη, του Δημήτρη Γιαννόπουλου, φίλος μου και μάγειρας. Με τον οποίο σήμερα θα κάνουμε τι? Πιφτέκι γαλοπούλας. Θα κάνουμε και πουρέ γλυκοπατάτας με καρότο. Σούπερ. Είναι ούτως ή άλλως φαγητά, είναι ούτως ή άλλως τρόφιμα και συνταγές τις οποίες βάζουμε στην καθημερινότητά μας. Απλώς θα τις προτείνουμε λίγο διαφορετικά. Πολύ απλούς τρόπους. Με πολύ απλό τρόπο, ακριβώς. Όπως βλέπετε, ήδη φοράμε το καπέλο μας, ένα EMS hat και ένα New York Yankees hat, για να μην έχουμε ατυχήματα με τρίχες κλπ. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Λοιπόν, για το πουρέ μας θα χρειαστούμε 2 καρότα και 2 λευκές γλυκοπατάτες. Τις προτιμάμε? Τις προτιμώ. Για μένα μου είναι λίγο πιο εύγευστες, οπότε τις προτιμάω από τις πορτοκαλί, κόκκινες, δεν ξέρω πώς τις λέμε. Η πρώτη μας κίνηση είναι να ανάψουμε το ματάκι μας. Στο full. Λοιπόν, πολύ απλά, εύκολα, δεν θέλω κάποιο συγκεκριμένο τρόπο κοπής. Θα βάλω κάρωτα. Έχω βάλει λίγο νεράκι εδώ πέρα, με χυμό λεμόνι, για να μην μου μαυρίσουν. Κόβουμε πατατικό. Κόβουμε σε μικρά κομμάτια, για να βράσουν πιο γρήγορα. Και να μην περιμένουμε πολλή ώρα, θέλουμε να φάμε γρήγορα. Η γλυκοπατάτα είναι μια μορφή υδατάνθρακα που χρησιμοποιώ στα γεύματά μου. Σε συνδυασμό και με ρύζι και λοιπά. Συνεχίζει κόβει σε μικρά κομμάτια. Η γλυκοπατάτα μας και το καρότο έχουν πάρει βράση και τα αφήνουμε μέχρι να μαλακώσουμε. Καθόλου τη διάρκεια αυτή, εμείς ετοιμαζόμαστε για τα πιφτάκια γαλοπούλας, για τα οποία θα χρειαστούμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 320 γραμμάρια γαλοπούλα, μισό κρεμμύδι, ένα φιλέτο από κόκκινη πυριά. Να δούμε τι εννοεί φιλέτο. Τόσο είναι αρκετό για το γραμμάρια της γαλοπούλας μας. 20 γραμμάρια βρώμη, δεν χρησιμοποιούμε ψωμί, χρησιμοποιούμε βρώμη. Ωραία. Και μία κουταλιά τσούπα ελαιόλαδο. Λοιπόν, το κρεμμύδι, το ελαιόλαδο, τη βρώμη και την πιπεριά τα βάζουμε σε ένα μπλεντεράκι και ωραία. Το αλέθουμε. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Το πρώτο που κάνουμε είναι να το προσθέσουμε στη γαλοπούλα. Αυτό τώρα λογικά θέλει πλάσιμο. Ωραία. Μόνο. Συνήθως σε κοιμάδες γαλοπούλας και κοτόπουλου χρησιμοποιούμε γάντια. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πλύνει πολύ καλά τα χέρια μου πριν κάνω αυτό ακριβώς. Ξεκινάει τώρα το μασάζ του. Γιατί όχι μόνο αθλητής για το μασάζ του, αλλά το θέλει το μασάζ και η γαλοπούλα. Για πόση ώρα και τι χρειάζεται, τι μόρφη χρειάζεται, αυτή να έχει ομογενοποιηθεί το βήμα μας, σωστά? Ουσιαστικά βγάζει τις ίνες και ενώνει το μπιφτέκι μαζί με την πιπεριά και το κρεμμύδι, βρώμη και το ελαιόλαδο. Συνεχίζουμε το πλάσιμο. Μπορείτε να καταλάβετε την ώρα που δουλεύετε τι εννοώ. Θα βγάλει τις ίνες και θα αρχίσει να γίνεται κολλώδες. Θέλει 2 με 3 λεπτάκια τουλάχιστον. Είδες, γι' αυτό το θέλεις το μάγειρα. Πού τα ξέρουμε εμείς αυτά? Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε δυόσμο μέντα και ό,τι άλλο μελωδικό θέλουμε και καρικευμά. Απλά εμείς κάνουμε μπιφτέκι για το κρίσπι, οπότε το θέλουμε. Αυτό θέλουμε να είναι σχετικά απλό, θέλουμε να είναι έφευκτο για τον οποιοδήποτε. Οπότε χρησιμοποιούμε τα ελάχιστα υλικά, βάζοντας λίγη παραπάνω γεύση με το κρεμμύδι μας, το πιπέρι μας, για να μην είναι συνέχεια ίδια η συνταγή μας. Λοιπόν, βοήθησε με Χριστό. Θέλουμε λίγο αλατάκι και λίγο πιπεράκι. Έχουμε φτιάξει ένα μείγμα εδώ στο ποτήρι. Μια πρεζούλα. Έχουμε ένα μείγμα από αλάτι και πιπέρι. Είναι μαύρο κόκκινο μέσα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και παίρνουμε μία πρέζα. Παίρνουμε μία γύρα το κοιμά μας. Ο οποίος έχει σχεδόν πάρει, Δημήτρη, την είναι, θέλουμε. Είναι σχεδόν έτοιμος. Αν κολλάει στα χέρια, μη φοβηθείτε. Είναι τελείως φυσιολογικό. Ο κοιμάς γαλοπούλας το κάνει αυτό. Είναι η ώρα λοιπόν να το κάνουμε απλά μια μπάλα μεγάλη, να το κλείσουμε αεροστεγός και να το βάλουμε στο ψυγείο. Καλύψουμε μια μεμβράνη. Θα το κάνει ο κρίσφιτ αυτό, ναι. Ό,τι βάζουμε συνήθως στο ψυγείο πρέπει να το κλείνουμε αεροστεγός. Για να μην μεταφέρονται οι μυρωδιές από το ένα προϊόν στο άλλο. Αφού το αφήσαμε το κοιμά μας 30 λεπτά στο ψυγείο για να πάρει ουσιαστικά σαν μαρινάρισμα, όπως μου λέει και ο Δημήτρης, και να πάρει τα αρώματα από πιπεριές και λοιπά από αυτά που έχουμε βάλει μέσα. Τώρα, αυτό που θα κάνουμε, τι είναι? Είναι το πλάσιμο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο σε 180. Χωρίζω το μπιφτέκι. Τώρα εσείς όπως θέλετε το χωρίζετε. Αν θέλετε να πλάσετε 2 μεγάλα, 3 μικρά, 4, όπως θέλετε εσείς. Εμείς χωρίζουμε σε 3 μέρη το μπιφτέκι και αρχίζουμε να πλάθουμε σε αυτή τη μορφή. Πάγος θέλουμε να έχει.
Αυτό εξαρτάται από πώς το θέλουμε εμείς. Γιατί, η διαδικασία. Η διαδικασία που θα κάνουμε. Η διαδικασία που θα κάνουμε εμείς είναι η εξής. Ξεκινάμε με το τηγάνι, σε αυτό το πάχος, έτσι πάντα. Δηλαδή πάχος 2 εκατοστών. Ξεκινάμε με το σοτάρισμα στο τηγάνι. Δεν είναι τηγάνισμα. Είναι σοτάρισμα. Μας λέει ο Δημήτρης τι είναι. Λοιπόν, στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε είναι να κρατάμε όλα τα ζουμιά του μέσα στο κρέας. Το βάζουμε σε καυτό τηγάνι και αυτό που προκαλούμε στο μπιφτέκι είναι ένα σοκ. Οπότε τα ζουμιά δεν βγαίνουν έξω, μένουν μέσα. Και θα το τελειώσουμε φυσικά στο φούρνο. Πολύ απλά, χωρίς βούτυρα, χωρίς τίποτα. Και αυτό γιατί, γενικά τα μπιφτέκια γαλοπούλας έχουμε ένα πρόβλημα μαγειρεύοντάς τα, φτιάχνοντάς τα, να είναι στεγνά. Με αυτόν τον τρόπο κρατάμε την υγρασία του και τα ζουμιά μέσα. Του κυμά μέσα και είναι ζουμερό. Τέρμα τα προβλήματα του στεγνού μπιφτεκιού, γαλοπούλας. Επίσης, ο λόγος που χρησιμοποιήσαμε 20 γραμμάρια βρώμης είναι για αυτό το λόγο. Και αναφέρεται 20 γραμμάρια ότι είναι λίγο σχετικά. Είναι πάρα πολύ λίγο σχετικά, ναι, σε μπιφτέκια. Συνήθως βάζουν 200-250 στο μισό κιλό, είναι πάρα πολύ. Ναι. Εμείς βάλαμε 20 γραμμάρια βρώμη. Σχεδόν μισό, έτσι, κάπως έτσι πηγαίνει. Ένα τέταρτο. Συνήθως. Ναι, στη μισή ποσότητα, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι έτοιμα τα μπιφτέκια μας, βλέπετε τι εννοούσα. Αυτό το μέγεθος θέλουμε και 2 εκατοστά. Θέλω σε παρακαλώ που στο μανάτσο στο ντομάτι. Το βάλουμε στο full. Στο full το βάζεις. EMS. Ναι. Έτοιμος. Όταν εννοώ ότι δεν τηγανίζουμε και απλά σοτάρουμε, αυτό το οποίο θα κάνω είναι για να μην κάψουμε το ελαιόλαδο και να πάρουμε όλα τα θετικά συστατικά που έχει το ελαιόλαδο, θα ζεστάνω το τηγάνι μου αρκετά. Πάντα αυτή τη διαδικασία προτιμώ να κάνω, ώστε να μην καίω το ελαιόλαδο. Ένα λάθος που κάνουμε πάρα πολύ στην κουζίνα. Και συνέχεια με μια χαρτοπετσέτα ή ένα πινέλο, ό,τι έχετε εσείς. Απλά εγώ σας δείχνω τρόπους για να σας διευκολύνω, γιατί μπορεί να μην έχετε πινέλο στο σπίτι σας. Με μια χαρτοπετσέτα τη βουτάτε μέσα στο ελαιόλαδο και περνάμε τον πάτο του τηγανιού. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το έχουμε δει και με βούτυρο. Ναι, εμείς σίγουρα, οπότε, σίγουρα. Το κάνουμε και με βούτυρο, απλά ωραία. Θέλουμε να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Αγνά υλικά, πάντα. Και το ελαιόλαδο έχει από τα καλύτερα λιπαρά τα οποία τα χρειάζεται ο οργανισμός μας. Η γενικότερη διατροφή μας να έχουμε ελαιόλαδα παρότι τις θερμίδες. Θέλω να ακούσετε τον ήχο που κάνει με το που έβαλα τον μπιφτέκι. Καυτό τηγάνι. Πόση ώρα τα αφήνουμε από τη μία, πόσο από την άλλη. Ελάχιστα μέχρι να πάρει χρώμα. Παίρνω 2 πυρουνάκια, δεν χρησιμοποιώ σπάτουλα. Πάλι για να σας διευκολύνω, γιατί η σπάτουλα μπορεί να μην έχει στο σπίτι. Θα κάνω έναν έλεγχο στα λαχανικά μου. Θα τρυπάω με ένα πυρούνι. Δεν θέλουν πολύ, θα είμαστε ακριβώς. Την ώρα που θα βγάζω τα μπιφτέκια, θα είναι έτοιμο και ο πουρές μου. Αρχίζει και σπάει, λιώνει, φαίνεται. Η πατάτα, μα δείτε, την έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Θα κάνω έναν έλεγχο. Έχει και παίρνει χρώμα στη δεύτερη από κάτω. Θέλω να δείτε κι εσείς. Έχουμε αφήσει τα μπιφτέκια μας ένα μισή λεπτό. Έχουν πάρει χρώμα όπως βλέπετε, τώρα που θα γυρίσω το δείτε. Ωραία. Αυτό είναι ακριβώς. Βέβαια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και γρυλοτήγανο, έτσι. Ό,τι θέλει ο καθένας, που είναι αντικολλητικά και αυτά. Απλά συνήθως δεν έχουμε, οπότε βάζουμε ένα απλό τηγάνι και μας διευκολύνει. Είναι κανονικά η δουλειά μας. Άλλο 1,5 λεπτό και από αυτή την πλευρά. Ήδη μπορείς να πάρεις τα αρώματα που σου έλεγα, πιπεριά, κρεμμύδι. Στείλε λίγο προς την κάμερα. Γυρίστε. Ανυπομονώ να δοκιμάσω. Δήμ Γιαννόπουλος. Δημήτρης Γιαννόπουλος. Μόλις σοτάραμε τα μπιφτέκια μας, τα βάζουμε στο πυρέξ και τα βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο. 180 για 12 λεπτά. Τέλεια. Λοιπόν, ο πουρές μας είναι έτοιμος. Έχουμε μέσα τα μπιφτέκια μας, γίνονται. Τελειώνουν σε 2 λεπτάκια. Είμαστε ακριβώς στους χρόνους μας. Όπως βλέπετε, ο πουρές έχει αρχίσει. Όχι, αρχίσει, είναι έτοιμος. Θα αφαιρέσω λίγη υγρασία. Βλέπετε, κρατάω λίγο ζουμάκι. Γιατί το κάνουμε αυτό? Δεν θα χρησιμοποιήσουμε γάλατα και λιπαρά, οπότε θέλουμε το άμυλο που έχει βγάλει η πατάτα για να δέσει όλο μας το μείγμα. Λοιπόν, θα ρίξω αλατάκι. Έχουμε τελική μορφή του πουρέ. Τη βλέπετε, αυτή εδώ είναι. Θα παρατηρήσω ότι υπάρχουν μικρά κομμάτια καρότου. Τα θέλουμε αυτά. Λιώνουν στο στόμα, μην φοβηθείτε. Έτσι όμως θα θέλουμε να είναι ο πουρές μας με την γλυκοπατάτα. Έτοιμος ο πουρές. Θα αφήνω στην άκρη. Βγάζω τα μπιφτέκια μου, τα οποία είναι έτοιμα. Τέλεια, ζουμερά. Φαίνεται ζουμερά και μαλακά. Ωραία, λοιπόν. Και τώρα θα στήσω. Να τον ακούτε στο στήσιμο. Μακιγιάζ κάνει στο πιάτο. Ένα κουταλάκι απλά.
έχει λεπτομέρεια ακόμα και στο χρώμα του πιάτου, σε συνδυασμό με το φαγητό, με το χρώμα του φαγητού. Κάνω μια τύπου πυραμίδα, το μπουρέ μας. Έχω φτιάξει ένα μείγμα από κόκκινο πιπέρι και θυμάρι. Δεν με ενδιαφέρει να το κάνετε εσείς, απλά εγώ το κάνω περισσότερο για ντεκόρ και το απλώνω στο πιάτο. Δεν έχω εδώ το γλυφίδα, έχω όμως μακαρόνι. Και αυτό που θα κάνω... Ευρηματικότατος. Είναι... να τρυπήσω στα μπιφτέκια μου για να σταθούν. Κόβω το μακαρόνι. Το βάζω εδώ. Και αυτό είναι το πιάτο μου. Τα μπιφτέκια καλοπούλας και ο πουρές λίγο πατάτας είναι έτοιμα. Εκτέλεση, συνταγή, Γιαννόπουλος Δημήτρης. Κρίση. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας απόλαυση.